Με τις ψήφους της πλειοψηφίας αλλά και εκείνες του Γιώργου Πούρου και Σοκράτη Τόγια από τη μειοψηφία, υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων για το 2011. Πράγματι, προχθές το βράδυ πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, με διευρυμένη πλειοψηφία, υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο για να δώσει την όθηση την επιπλέον που χρειάζεται ο Δήμος, ο μεγάλος πια Δήμος Κορινθίων, για τη νέα εποχή που έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, υπερψηφίστηκε. Ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου το τεχνικό πρόγραμμα και οι πλειοψηφίες. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι το τεχνικό πρόγραμμα έχει υπερψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα και κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν και ο προϋπολογισμός του Δήμου υπερψηφίστηκε και ξεκινάμε για την υλοποίηση του προγράμματος. Θέλω να πω εδώ και είναι πολύ σημαντικό ότι το τεχνικό πρόγραμμα συμπεριελήφθη στο ακέραιο, στον προϋπολογισμό, άρα αυτό που χρειάζεται όλοι μας και ιδιαίτερα εμείς οι αιρετοί να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου να υλοποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα στο μέτρο του δυνατού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να μας φεύγει από το μυαλό μας ότι διανύουμε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, μια πολύ κρίσιμη κατάσταση διανύει η δημοσιονομική η χώρα μας και σε αυτό το χρονικό στιγμή ο Δήμος Κορινθίων αποδεικνύει περίτρανα ότι με όλη την χρηστή διαχείριση που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα αποτελεί μια αχτίδα αισιοδοξίας. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλη τη χώρα και θα είναι μια δύσκολη χρονιά και για το Δήμο Κορινθίων, όμως με αυτά τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος Κορινθίων πιστεύω ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί.